Τον κύριο Χριστίδη από την πλευρά του Πασόκ, εκπροσωπητικού του Πασόκ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Περιμένουμε και το εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη. Κίνηση. Ψιλοέμπλεξε λίγο τώρα, γιατί ξέρεις οι Έλληνες, επειδή έκαναν τριμεράκι, ήρθαν φορτσάτι τώρα, γιατί έκαναν για δουλειά όλοι σήμερα. Για κάνουν μετά για ταχύ. Θα δούμε. Λοιπόν, για μπορώ να το σχολιάσω, ξεκινήσουμε με αυτό, κύριε Αλεξιάδη. Ναι. Πώς βλέπετε εσείς, πώς αξιολογείτε αυτή την τελευταία εξέλιξη? Και μπορεί να δεχτεί η ελληνική πλευρά. Είναι θετικό σίγουρο το ότι υπάρχουν κινήσεις για να παραμεριστούν ακραίες λογικές και λογικές ότι δεν μπορεί να βρεθεί κάποια λύση και ότι θα μας εκβιάσουν για συγκεκριμένα καταστάσεις. Είναι θετικό λοιπόν το ότι υπάρχουν κινήσεις για να βρεθούν λύσεις. Το ποια θα είναι η λύση, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι και θα δούμε. Εμείς ούτε πανηγυρίζουμε, ούτε απεσιοδοξούμε. Και εδώ θέλω να παρατηρήσω κιόλας ότι δεν μπορείς όταν είσαι στη μέση μιας διαπραγμάτευσης να θεωρείς ότι τα πράγματα είναι απεσιόδοξα ή να πηγαίνεις αποφασισμένος ότι δεν θα καταλήξεις ούτε μια διαπραγμάτευση. Yeah. Είμαστε μέσα στη διαπραγμάτευση η οποία αφορά τη χώρα, δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Και έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει λογική και να καταλήξουμε τελικά στα ζητήματα της ρύθμισης του χρέους σε μια βιώσιμη λύση. Εμείς παραμένουμε ως κυβέρνηση σταθεροί στις απόψεις μας. Έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα. Πρέπει να γίνουν βήματα και από την άλλη πλευρά και να υπάρχει μια έντιμη συμφωνία. Να χάνουμε όμως κάποια τρένα που περνάνε τώρα. Εγώ αυτό φοβάμαι. Γιατί όχι τίποτα άλλο. Είχε κάνει έναν οδικό άξονα η κυβέρνηση και σωστά τον έκανε. Και όλοι χαιρόμασταν νομίζω με αυτό. Δηλαδή να κλείσει η αξιολόγηση, να πάμε στη διευθέτηση του χρέους με τον τρόπο που έχει περιγραφεί. Κατά κάποιο τρόπο τέλος πάντων, να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση και να βγούμε σε αγορές. Να τελειώσει το πρόγραμμα και να ησυχάσουμε κι εμείς κι αυτοί. Αυτό φαίνεται ότι πάει για αργότερα. Εγώ δεν συμφωνώ στην εκτίμησή σας, τη σέβομαι την πολιτική άποψη ότι κάνουμε το τρένο, δεν συμφωνώ σε αυτή την εκτίμηση. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης γίνεται το καλύτερο δυνατό για να πάμε σε μια σωστή λύση. Διότι εδώ είμαστε ανάμεσα σε δύο κριτικές. Απ' τη μια μεριά κάποιοι μας κάνουν κριτική γιατί δεν τελειώνεται γρήγορα τη διαπραγμάτευση να πάμε σε μια λύση γρήγορα. Απ' την άλλη κάποιοι άλλοι μιλάνε για το περιεχόμενο της συμφωνίας αυτής. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή για να φέρουμε μια λύση πρέπει αυτή η λύση να είναι πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμη. Ωραία. Δεν θα έφερε κανείς τη διαφωνία με αυτό που λέτε. Προφανώς. Εάν δεν είχε προηγηθεί μια κυβερνητική τοποθέτηση, η οποία και τους στόχους έθετε και την εκτίμησή της για την επίτευξη των στόχων επίσης είπε. Δηλαδή, έλεγε ότι δικός μας στόχος είναι, και γι' αυτό ψήφισαμε και τα μέτρα, αλλιώς δεν υπήρχε λόγος να ψηφίζουμε τα πρόσθετα δισεκατομμύρια, το 1% και το 1% δηλαδή της κάθε χρονιάς, του 19 και του 20. Στόχος μας είναι ένα πακέτο λύσης. Που από τη μία πλευρά έχει την αξιολόγηση και επομένως την εκταμείωση των χρημάτων για να πληρώσουμε τα χρεωστούμενα, και από την άλλη πλευρά έχει τη ρύθμιση του χρέους. Ψηφίζουμε εμείς τα μέτρα που θέλει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, ενώ δεν συμφωνούμε και ενώ δεν τα θεωρούμε ούτε καν αναγκαία, αλλά προκειμένου να μετάσχει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, να υπάρξει ρύθμιση του χρέους και να σταλεί το μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να ενταχθεί η χώρα στην ποσοτική χαλάρωση, εμείς κάναμε το καθήκον μας που λέτε κι εσείς και ψηφίσαμε μέτρα που εκτιμούσαμε ότι δεν χρειαζόταν κιόλας. Βάλαμε αυτό το στόχο. Και ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό πριν από λίγες μέρες να λέει ότι τα νέα θα είναι πολύ καλά, τόσο καλά που δεν το πιστεύουμε. Ο στόχος φαίνεται ότι δεν υπάρχει πια ως πακέτο, να το πω έτσι. Ενώ φαίνεται ότι έχει κλείσει η ιστορία της αξιολόγησης και της εκταμείευσης των χρημάτων, αυτό δεν συνδέεται πια με την ιστορία του χρέους. Και δεν αναφέρομαι σε αυτή καθ' αυτή την ρύθμιση του χρέους, διότι αυτό θα γίνει έτσι αλλιώς μετά το 2018. Αναφέρομαι στο μήνυμα που θα έστελνε η συμμετοχή του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ και η ανακοίνωση των ρυθμίσεων για το χρέος μετά το 2018 και στις αγορές, που λέει η κυβέρνηση ότι είναι όρος για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε και από τα δεσμά του μνημονίου, γιατί αλλιώς από πού θα έχουμε χρηματοδότηση, αλλά και προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να ενταχθεί η χώρα στην ποσοτική χαλάρωση. Άρα, κάτι έχει συμβεί. Ενώ ή κάτι δεν κάναμε καλά εμείς, ή οι απέναντι είναι σταθεροί και αμετακίνητοι στις τοποθετήσεις τους και τι να κάνουμε. Θα σας απαντήσω. Από το 2015 έχουμε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που μας οδήγησε στο να κάνουμε μια συμφωνία τον Αύγουστο του 2015 που ήταν δύσκολη και μας δημιούργησε πολλά προβλήματα, στο να προχωρήσουμε όλο το επόμενο διάστημα στην υλοποίηση όλων αυτών των συμφωνιών που ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση και ξέρουμε τα προβλήματα που δημιούργησε στην ελληνική κοινωνία και τώρα. Ψηφίσαμε αυτά τα μέτρα που ψηφίσαμε στη Βουλή μετά από απαιτήσεις, όπως είπατε, του Δούνου του, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκλειδώσει η διαδικασία για να συζητήσουμε για το χρέος. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Όλα αυτά γίνονται διότι εάν πας να βγεις στις αγορές χωρίς να έχεις λύσει τα ζητήματα του χρέους, θα είναι σωστά. Πολύ πιο δύσκολο να κάνεις κάτι τέτοιο από ότι να το ρυθμίσεις. Εμείς λοιπόν αυτό που ζητάμε τώρα είναι να υπάρχει μια συζήτηση και μια ρύθμιση του τι θα γίνει με το χρέος, η οποία
θα υλοποιηθεί μετά το τέλος του προγράμματος. Ούτως ή άλλως. Το πρόγραμμα, το πρόγραμμα τελειώνει για το 10. Μα αυτό που θα δούμε να κάνει. Ναι, αλλά είναι άλλο πράγμα. Και αυτοί που την κατηγορούν. Θα τελειώσω την απάντηση όμως. Αυτοί λοιπόν που κατηγορούν την ελληνική κυβέρνηση ότι κάνει κάτι λάθος, πρέπει να προσδιορίσουν τι είναι αυτό το λάθος. Εάν είχαμε αποδεχθεί τις παράλογες απαιτήσεις κάποιον από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο ή το προηγούμενο διάστημα, διότι υπάρχουν πολιτικές απόψεις στην Ελλάδα που ρίχνουν στην ελληνική κυβέρνηση τις ευθύνες για ό,τι έγινε στο Eurogroup της 22/5 και λένε ότι έπρεπε να αποδεχθούμε αυτό που μας στέθηκε στις 22/5. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό δεν συνέβαινε τη χώρα. Αυτό θα ξαναρθεί. Θα το δούμε αυτό και θα είμαστε εδώ για να, θα είμαστε εδώ για να επιβεβαιώσουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι θα αλλάξει και γι' αυτό το πράγμα αγωνιζόμαστε. Να. Αλλά σας είπα και πριν, όταν πας σε μια διαπραγμάτευση με δεδομένο ότι θα υποχωρήσεις και θα χάσεις, δεν χρειάζεται να πας. Όχι, αλλά εδώ χάνουμε 3-0. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Αυτή τη στιγμή από Eurogroup σε Eurogroup τα έχουμε χάσει όλα μέχρι τώρα. Δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Δεν έχουμε πάρει κάτι θετικό. Ίσα-ίσα τα μηνύματα είναι μάλλον αρνητικά από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Και αυτό το μήνυμα της κυρίας Λαγκάρντ προς τα εκεί πάει. Ή κάνουμε λάθος στην ανάλυση. Δεν συμφωνώ μαζί σας στην ανάλυση ότι χάνουμε διαρκώς. Εάν δείτε το που ήμασταν για παράδειγμα το Δεκέμβριο, τι μας ζητούσαν το Δεκέμβριο, το τι καταφέραμε και κλείσαμε τον Ιανουάριο, το πώς πήγαμε όλο αυτό το διάστημα. Εννοείτε. Σε επίπεδο μέτρων, βεβαίως, διότι για πρώτη φορά κλείσαμε αξιολόγηση με το να έχουμε θετικά και αρνητικά μέτρα. Και στα θετικά μέτρα υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή δεν έχετε στοιχεία, τίποτα. Διότι εδώ βεβαίως και έχουμε πάρα πολλά στοιχεία. Την πάντα στον αέρα. Όχι, με συγχωρείτε. Ισχύουν τα μέτρα. Έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουμε πολύ θετικά στοιχεία. Ναι. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι τελείωσε η φορολογική ασυλία των βουλευτών και ότι πληρώνουν φόρους από 1η-1η-17. Θεωρώ πολύ σημαντικό. Αυτό πρώτα έχετε κάνει. Αλλά δεν τα είχαμε. Να πούμε όμως τα θετικά, γιατί λέτε δεν κάναμε τίποτα. Θεωρώ πολύ θετικό ότι από 1 Ιουλίου οι αγρότες θα δουν επιστροφή ΦΠΑ και μια σειρά από κατηγορία άλλων πολιτών. Θεωρώ πολύ σημαντικό την τροπολογία που θα αυξήσει την επιστροφή των φόρων στους αγρότες και πολλά άλλα θετικά. Να μην χάσω τον χρόνο να πω για αυτά τα πράγματα. Μην χάνετε τον χρόνο, γιατί είναι πολύ λίγο. Λοιπόν, χάσετε πολύ λίγο χρόνο. Σε ό,τι αφορά. Ίσχυ. Δώστε μου χρόνο να πω τα θετικά και έχω να μιλήσω με τις ώρες εδώ. Διότι βεβαίως και έχουμε αρνητικά μέτρα. Αλλά γίνεται ένας υπερτονισμός από μερίδα μου των αρνητικών μέτρων και δεν αναλύουμε όλα αρνητικά ζούμε, κύριε. Συγχωρείτε, κύριε Αλεξιάδη, μισό λεπτό. Καταρχήν, γίνεται, λέει, επειδή τα ρίχνετε. Καλημέρα, κύριε Κυριανάκη. Επειδή λέτε ότι γίνεται μια σπέκουλα και τα βάζετε με τα μέσα. Εγώ δεν είπα τη λέξη σπέκουλα. Εγώ είπα ότι γίνεται ένας υπερτονισμός. Δεν γίνεται υπερτονισμός των αρνητικών και μια υποβάθμιση. Λέμε την πραγματικότητα, κύριε Αλεξιάδη. Με συγχωρείτε, τα πράγματα στη ζωή μας την καθημερινή είναι αρνητικά. Δεν πρέπει να λέμε ψέματα στον κόσμο. Εσείς τι θέλετε να πούμε, τον κόσμο περνάει καλά. Μισό λεπτό. Εσείς πάτε σε μια γενικότερη κουβέντα. Εγώ λέω για το συγκεκριμένο. Αυτή είναι η κοινωνία μας ενδιαφέρει. Και ζούμε σε μια πολύ δύσκολη και αρνητική κατάσταση. Αυτό λέω. Διότι η κυβέρνηση το 2015 παρέλαβε μια πολύ δύσκολη κατάσταση στη χώρα. Δεν φταίμε εμείς για την κατάσταση της χώρας. Εμείς φταίμε. Αυτή είναι η δική σας πολιτική εκτίμηση. Εγώ έχω άλλη πολιτική εκτίμηση. Εγώ λοιπόν λέω από το 2015 παραλάβαμε μια δύσκολη κατάσταση. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Με καθυστερήσεις, λάθη, παραλήψεις, να μας πείτε γι' αυτό. Να μην κάνουμε αλλά έχουμε πάει τη χώρα ένα βήμα πιο πέρα. Να μην κάνουμε τη διαδρομή πάλι, γιατί δεν βγάζει είναι κουραστικό αυτό. Ας πούμε για το τι έχουμε για από τώρα εδώ και, και από εδώ και μπρος. Τώρα και από εδώ και μπρος. Η κυβέρνηση έχει ψηφίσει ένα συγκεκριμένο πακέτο μέτρων και αντίμετρων, πείτε τα όλα. Λοιπόν, ένα συγκεκριμένο πακέτο, το οποίο ήταν για την κυβέρνηση και είναι ακόμα άμεσα συνδεδεμένο με την ιστορία του χρέους. Γι' αυτό το δεχτήκαμε αυτό το πακέτο. Βεβαίως και επιμένουμε σε αυτό. Ιτά, άκουσα όλες τις επιχειρηματολογίες. Επιμένουμε σε αυτό. Ναι, όλες τις επιχειρηματολογίες από την πλευρά των βουλευτών σας και των υπουργών. Το ψηφίζουμε γιατί το ζήτησε το Δέλτα Νιτάφ προκειμένου να μπει το Δέλτα Νιτάφ το πρόγραμμα και να έχουμε ρύθμιση του χρέους. Και ρωτώ τον τέος υπουργό και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν η κατάληξη είναι χωρίς ρύθμιση του χρέους, τα μέτρα ισχύουν, ναι ή όχι. Έχει απαντήσει αυτό ο Πρωθυπουργός, έχει απαντήσει ο Υπουργός Οικονομικών, έχουμε πει με σαφήνεια. Εμείς δεσμευόμαστε και λέμε ότι αυτά τα μέτρα τα ψηφίσαμε για να ξεκινήσει η συζήτηση για τη ρύθμιση του χρέους. Εάν δεν καταλήξουμε σε μια θετική, αν δεν ξεκινήσει η συζήτηση, ή αν δεν καταλήξουμε σε μια θετική, σε ένα θετικό αποτέλεσμα με τη ρύθμιση του χρέους, δεν έχει νόημα να τα υλοποιήσουμε αυτά. Εμείς έχουμε σαφή θέση και περιμένουμε και από τα άλλα κόμματα της Ελληνικής Βουλής που διεκδικούν την εξουσία της χώρας να πάρουν θέση και να τοποθετηθούν. Τι θα κάνουν σε περίπτωση που πάρουν την κυβέρνηση και δεν υπάρχει ρύθμιση για το χρέος. Εμείς λέμε με σαφήνεια κάτι. Σωστό ή λάθος το κρίνει ο καθένας. Αλλά άλλο πράγμα είναι να κάνεις κριτική στην κυβέρνηση για την οποιαδήποτε πολιτική της κίνηση και άλλο πράγμα να μην έχεις πολιτική λύση. Εμείς αυτή τη στιγμή ακολουθούμε μία γραμμή, μία κατεύθυνση για να δώσουμε λύση για τη χώρα. Αν υπάρχει άλλη λύση, να κατατεθεί και να γίνει σαφέστατη στον κόσμο. Αλλά και εσείς με ειλικρίνεια φαντάζομαι θα απαντήσετε ότι εάν
η λύση που προηγήθηκε του προηγούμενου Eurogroup ήταν η χειρότερη των χειρότερων. Δεν μπορεί να είναι ότι καλύτερο μπορούσαμε για τις 10 βοή του ποινός. Δηλαδή, αν μας ξανάρθει η λύση Σόιμπλε, αυτή τη φορά με τη σύμφωνη γνώμη του Δέλτα Νιτάφ, η απάντηση από ελληνικής πλευράς που ήταν απορριπτική την προηγούμενη φορά, δεν μπορεί να είναι τώρα δεν έχουμε τίποτα άλλο καλύτερο. Κοιτάξτε, να κάνουμε. Εγώ, χωρίς να θέλω να αφήσω υπονοούμενο για κανέναν, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να πω ότι είναι υπεύθυνη πολιτική θέση να πηγαίνει σε μία διαπραγμάτευση και στη μέση διαπραγμάτευση να βγαίνει ένα πολιτικό, ένα κομματικό στέλεχος και να λέει ότι εάν δεν πάει καλά η διαπραγμάτευση, θα κάνουμε αυτό. Εμείς έχουμε αισιοδοξία και θεωρούμε ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Μακάρι. Πάμε στον κύριο Κυρανάκη. Πώς τα διαβάζετε εσείς όλα αυτά, από τη δική σας πλευρά, πώς διαβάζετε και.